εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Εκείνο όμως που έλεγα προηγουμένως ότι προκάλεσα τη μεγάλη εχθρότητα πολλών ανθρώπων είναι απολύτως αληθινό. Και αυτό είναι που θα με καταστρέψει, αν με καταστρέψει. Δεν θα είναι ούτε ο μέλητος, ούτε ο άνητος, αλλά οι συκοφαντίες και ο φθόνο των πολλών. Αυτά στα αλήθεια κατέστρεψαν και νομίζω ότι θα καταστρέψουν στο μέλλον πολλούς άλλους δίκαιους ανθρώπους. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει σε μένα το κακό. Θα μπορούσε όμως να πει κανείς «Δεν τρέπεσαι Σοκράτη που έχεις κάνει τέτοια πράγματα ώστε τώρα να κινδυνεύεις να πεθάνεις». Και εγώ τότε θα του έδινα τη σωστή απάντηση λέγοντας ότι «Κάνεις λάθος άνθρωπε, αν νομίζει πως ένας άνδρας που θέλει να ωφελήσει έστω και λίγο τους άλλους πρέπει να υπολογίζει τον κίνδυνο αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Ενώ το μόνο που πρέπει να σκέφτεται όταν ενεργεί είναι αν ενεργεί δίκαια ή άδικα και αν η συμπεριφορά του είναι καλού ή κακού ανθρώπου. Γιατί τότε θα ήταν ανάξι σύμφωνα με τα λεγόμενά σου όσοι από τους ημίθεους σκοτώθηκαν στην Τρία και όλοι οι άλλοι και ο γιος της Τέτιδας. Αυτός τόσο πολύ περιφρονούσε τον κίνδυνο μπροστά στο ενδεχόμενο να ντροπιαστεί ώστε όταν του είπε η μητέρα του που ήταν θεά τότε που ήθελε να σκοτώσει τον Έκτορα. Αν θυμάμαι καλά τα εξή λόγια. Παιδί μου, αν εκδικηθείς το φόνο του φίλου σου του Πατρόκλου και σκοτώσεις τον Έκτορα, θα πεθάνεις κι εσύ. Γιατί αμέσως μετά τον Έκτορα θα έρθει και το δικό σου τέλος. Εκείνος, ενώ τα άκουσε αυτά, αδιαφόρησε για το θάνατο και τον κίνδυνο. Και πιο πολύ φοβήθηκε να ζήσει σαν δηλό που εκδίκηση δεν παίρνει για τους φίλους του. «Ας πεθάνω αμέσως», είπε. «Φτάνει να τιμωρήσω εκείνον που έφτεξε και να μην μένω πια εδώ ντροπιασμένο, κοντά στα καμπυλόπριμνα καράβια. Βάρος της γης». «Νομίζεις ότι νοιάστηκε αυτός για τον θάνατο και τον κίνδυνο» Και πράγματι, άνδρες Αθηναίοι, έτσι είναι. Εκεί που θα ταχθεί κανείς, είτε από μόνος του, επειδή πιστεύει ότι πράττει το καλύτερο, είτε από κάποιον άρχοντα, εκεί ο φίλοι θαρό να παραμείνει διακινδυνεύοντας και χωρίς να λογαριάζει ούτε θάνατο, ούτε τίποτα άλλο μπροστά στην ατίμωση. Θα είχα λοιπόν κάνει πολύ άσχημα, άνδρες Αθηναίοι, αν όταν με διέταξαν οι άρχοντες που εσείς εκλέξατε να πολεμήσω στην Ποτίδεα, στην Αμφίπολη, στο Δήλιο, έμενα τότε στο καθήκον που μου όριζαν, όπως και οι άλλοι, και έβαζα σε κίνδυνο τη ζωή μου, και όταν μου όριζε ο Θεός, κατά τη δική μου πάντα ότι πρέπει να ζω φιλοσοφώντας και εξετάζοντας τον εαυτό μου και τους άλλους, να φοβόμουν είτε το θάνατο, είτε οτιδήποτε άλλο, και να εγκατέλειπα τη θέση μου. Θα ήταν φοβερό και πράγματι τότε θα ήταν δίκαιο να με φέρει κανείς στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι δεν πιστεύω στους θεούς και ότι δεν υπακούω στον χρησμό και ότι φοβάμαι τον θάνατο και ότι νομίζω πως είμαι σοφός ενώ δεν είμαι. Γιατί το να φοβάται κανείς τον θάνατο, άνδρες, δεν είναι τίποτα άλλο από το να νομίζει κανείς ότι είναι σοφός Χωρίς να είναι Να νομίζει ότι γνωρίζει αυτά Που δεν γνωρίζει Γιατί κανείς δεν γνωρίζει το θάνατο Ούτε αν συμβαίνει να είναι το μεγαλύτερο αγαθό Για τον άνθρωπο Και όμως τον φοβούνται Σαν να ξέρουν καλά Ότι είναι το μεγαλύτερο κακό Και δεν είναι Αμάθεια αυτό Επονίδιστη Το να νομίζει κανείς ότι γνωρίζει εκείνα που δεν γνωρίζει Εγώ όμως άντρε,. Σε αυτό ακριβώς διαφέρω ίσως από τους περισσότερους. Και αν λέω ότι είμαι σε κάτι σοφότερος από κάποιον άλλον, είναι σε αυτό το σημείο. Ότι μη γνωρίζοντας αρκετά για τον Άδη, παραδέχομαι την άγνοιά μου. Γνωρίζω όμως ότι είναι κακό και ντροπή να βλάπτει κανείς έναν καλύτερο και να μην υπακούει σε αυτόν, είτε Θεός είναι είτε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ποτέ δεν θα φοβηθώ και δεν θα αποφύγω να κάνω κάτι διαπράττοντας κακές πράξεις που γνωρίζω ότι είναι κακές για να επιτύχω άλλες που δεν γνωρίζω αν είναι πράγματι καλές. Ώστε ακόμα και αν με αφήνατε τώρα ελεύθερο, μην πιστεύοντα τον άνητο, ο οποίος σας είπε ότι είτε από την αρχή δεν έπρεπε καθόλου να δικαστώ ή αφού δικάζομαι δεν είναι δυνατόν να μην με καταδικάσετε σε θάνατο, γιατί πρόσθεσε αν γλιτώσει η γη σα που ήδη κάνουν ό,τι τους διδάσκει ο Σοκράτης θα καταστραφούν όλοι εντελώς αν λοιπόν παρόλα αυτά μου λέγατε Σοκράτη εμείς δεν θα πιστέψουμε τον άνετο και θα σε αφήσουμε ελεύθερο με τον εξής όρο ότι δεν θα περνάς πια την ώρα σου εξετάζοντας έτσι τους ανθρώπους και φιλοσοφώντας και αν πιαστεί να το κάνεις αυτό το πράγμα, θα πεθάνεις. Αν λοιπόν, όπως είπα, με αυτό τον όρο με αφήνατε ελεύθερο, θα σας έλεγα ότι εγώ, άντρες Αθηναίοι, σας εκτιμώ και σας αγαπώ, αλλά θα υπακούσω στον Θεό και όχι σε εσά. Και όσο αναπνέω και μπορώ, δεν θα πάψω να φιλοσοφώ και να σας συμβουλεύω και να νουθετώ οποιονδήποτε από εσάς τυχαίνει κάθε φορά να συναντώ λέγοντάς του αυτά ακριβώς που συνήθιζα να λέω ότι πως εσύ αγαπητέ μόντας Αθηναίος πολίτης της πιο μεγάλης και της πιο φημισμένης για τη σοφία της και τη δύναμη της πόλης δεν τρέπεσαι να φροντίζει για τα χρήματα πως θα αποκτήσεις περισσότερα και για τη δόξα και τις τιμές και να μην ενδιαφέρεσαι ούτε να νοιάζεσαι για τη φρόνηση και την αλήθεια και την ψυχή σου. Και αν κάποιος από εσάς αμφισβητεί τα λόγια μου και πει ότι φροντίζει και γι' αυτά, δεν θα τον αφήσω αμέσως ούτε θα φύγω, αλλά θα του υποβάλω ερωτήσεις και θα τον εξετάσω και θα τον ελέγξω και αν μου φανεί ότι δεν κατέχει την αρετή, παρόλο που ισχυρίζεται το αντίθετο, θα τον επιπλήξω που νοιάζεται τόσο λίγο για τα πιο σημαντικά και τόσο πολύ για τα πιο ασήμαντα. Αυτά θα τα κάνω σε όποιον τύχει να συναντήσω είτε είναι νεότερος είτε μεγαλύτερος, είτε ξένος είτε συμπολίτη μας και κυρίως του συμπολίτε μας που είναι πιο δικοί μου. Γιατί αυτά με προστάζει ο Θεός. Καταλάβετε το καλά. Και εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο αγαθό για σας και για την πόλη από αυτήν την υπηρεσία μου που προσφέρω στον Θεό. Γιατί περιφέρομαι μην κάνοντας τίποτα άλλο από το να πείθω τους νεότερους και τους πιο ηλικιωμένους ανάμεσά σας να μην φροντίζουν ούτε για τα σώματά τους ούτε για τα χρήματά τους με τόσο πάθος παρά μόνο για την ψυχή τους πως θα γίνει καλύτερη λέγοντά του ότι η αρετή δεν γίνεται από τα χρήματα. Αλλά τα χρήματα και όλα τα άλλα ανθρώπινα αγαθά και τα ιδιωτικά και τα δημόσια από την αρετή. Αν τα λόγια μου αυτά διαφθείρουν τους νέους, τότε είναι βλαβερά. Και αν κάποιος ισχυρίζεται ότι εγώ άλλα λέω και όχι ό,τι σας είπα, δεν λέει την αλήθεια. Ως προς αυτά θα έλεγα άνδρες Αθηναίοι ή να ακούσετε τον άνητο ή να μην τον ακούσετε και ή να μ' αφήσετε ελεύθερο ή να μην μ' αφήσετε γιατί εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω σε ό,τι κάνω ακόμα κι αν πρόκειται να πεθάνω πολλές φορές». Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς